Πρώτον, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Frank & Fame για την παρουσία σας εδώ και για την ενημέρωση. Να πω ότι είναι και μια πολύ σημαντική μέρα από την πλευρά, ότι είναι μια ίσως η πρώτη φορά που η ιδιωτική εταιρεία έρχεται στο Κοινοβούλιο να ενημερώσει τους βουλευτές. Αυτό είναι έτσι ένα καλό ξεκίνημα αυτής της σχέσης της αλληλεπίδρασης ιδιωτικού, δημοσίου και ιδιωτικού και του νομοθετικού σώματος, το οποίο στα πλαίσια της ενημέρωσης βεβαίως, όχι της νομοθεσίας, της ενημέρωσης που δέχεται από την κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα αυτή. Το δεύτερο, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο άκουσα από την πλευρά της κυρία Τζάκρη, θέλω να το τελειώσω αυτό εδώ. Δεν γίνεται η εκστρατεία για την στήριξη των ομογενειακών μέσων. Γίνεται για την ενημέρωση των κατοίκων εξωτερικού και προκειμένου να έχουν πλήρως την εικόνα και πλήρη την εικόνα να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή. Το λέω γιατί το κριτήριό μας δεν είναι ένα κριτήριο στήριξης ομογενειακών μέσων. Μπορεί να χρειάζονται άλλα μέτρα γι' αυτό. Αυτή η εκστρατεία δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται για να ενημερώσουμε τους κατοίκους εξωτερικού. Άρα το κριτήριο και η αντίστοιχη εντολή που έχει λάβει η εταιρεία από την πληγιά μας στην πλευρά είναι να μεγιστοποιήσει την επικοινωνιακή αφέλεια, την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα των ποσών που διαθέτουν. Είναι προφανές ότι θα λάβουν ποσά τα ομογενειακά μέσα. Γιατί θα λάβουν ποσά? Γιατί έχουν πρόσβαση στο ομογενειακό κοινό. Γιατί είναι αποτελεσματική η χρήση τους. Είναι προφανές αυτό. Αλλά δεν είναι ανάποδο, έτσι. Δεν έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε έναν κορβανά που θα πάμε να τον μοιράσουμε σε όποιον έχει ομογενειακό μέσο, είτε κάποιος τον διαβάζει, είτε κάποιος δεν τον διαβάζει, είτε έχει επιρροή, είτε δεν έχει επιρροή, είτε έχει αποτέλεσμα, είτε δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Η προσέγγιση μας είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των χρημάτων των φορολογουμένων για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στη συμμετοχή των κατοίκων του εξωτερικού. Αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει η εταιρεία και αυτό είναι που εκτελεί. Δεύτερο, θέλω να σας ευχαριστήσω την εταιρεία αλλά και τους συναδέλφους, νομίζω γιατί με τα ερωτήματά σας αποσαφηνίστηκε το απολύτως διαφανές της επικοινωνιακής στρατηγικής. Ειδικά σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο ούτως ή άλλως όποιος διαβάζει πια τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται οι πολίτες ανά τον κόσμο, θα δει ότι σχεδόν έχουν ισοβαθμίσει, τουλάχιστον στη χώρα μας, από πλευράς ενημέρωσης, ο τρόπος που ενημερώνονται είναι η τηλεόραση λίγο μπροστά και αμέσως δεύτερα έρχεται το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είτε με τη μορφή των sites είτε με τη μορφή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι ουσιαστικά το δεύτερο εργαλείο. Θα δείτε εν συνεχεία ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά που πάει στις εφημερίδες. Όταν λέμε όμως τεράστια, δηλαδή είναι πια αρχίζουν και αναπτύσσονται πολύ μεγάλες διαφορές. Ποια είναι η αλήθεια? Η ψηφιακή τεχνολογία, οι νέες επίσης τηλεοπτικές τεχνολογίες, το διαδίκτυο ουσιαστικά αποκτούν το βασικό κομμάτι, τον βασικό ρόλο για την ενημέρωση των πολιτών στον κόσμο. Επομένως, για μένα είναι πολύ σημαντικό, διότι όλη αυτή η κουβέντα με τον τρόπο κατανομής λύνεται ακριβώς με τον τρόπο που σας εξήγησαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Δεν γίνεται ένας κεντρικός σχεδιασμός κατανομής από την εταιρεία. Δεν πάει η εταιρεία να αποφασίσει να πει ποιο είναι το site που μου αρέσει εμένα, το site που επιλέγω ότι μου πάει καλύτερα, ομογενειακό ή μη ομογενειακό ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο η κατανομή. Η κατανομή γίνεται ως εξής. Ουσιαστικά μέσα από μηχανές, μέσα από δικτυακές μηχανές, μέσα από πλατφόρμες, οι οποίες παίρνουν την εντολή καταχώρησης του συγκεκριμένου μηνύματος που τους τίθενται ορισμένες προδιαγραφές. Ποιες είναι οι προδιαγραφές? Ελληνικό site, ελληνική γλώσσα, από το εξωτερικό μπαίνει κάποιος. Εκεί λοιπόν που βλέπουν οι κάτοικοι του εξωτερικού και το διαβάζει αυτό η μηχανή, εκεί πάει η μηχανή και δίνει την διαφήμιση και δίνει το ενημερωτικό μήνυμα. Άρα λοιπόν και εκεί εν συνεχεία με τον ίδιο μηχανισμό δίνει και τα χρήματα. Ανάλογα με τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει. Άρα στην πραγματικότητα αυτός είναι ένας απολύτως διαφανής μηχανισμός. Δεν προϋποθέτει μια προηλημένη τροποντινά απόφαση
θα δώσω τόσα εδώ ή τόσα εκεί. Αυτό δεν το ξέρει κανείς από την αρχή. Θα πάνε τα χρήματα εκεί που οι κάτοικοι του εξωτερικού βλέπουν περισσότερο. Για να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του μηνύματος. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία και γι' αυτό και λέω ότι αυτό είναι ένας απολύτως διαφανής τρόπος κατανομής. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, μα τι θα γίνει παραδείγματος χάρη με τις τηλεοράσεις ή τι θα γίνει με τα ραδιόφωνα. Η απάντηση εκεί είναι ότι προφανώς θα υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχουν όμως ήδη ορισμένες προϋποθέσεις. Ότι τις τηλεοράσεις για να τις βλέπει κανείς πρέπει να έχουν παραδείγματος χάρη ένα δορυφορικό σήμα. Άρα πρέπει να μπορεί να τις βλέπει ο κάτοικος εξωτερικού. Όλη η προσπάθειά μας είναι στραμμένη στον κάτοικο του εξωτερικού. Άρα λοιπόν αυτά είναι βασικά, αν θέλετε, τεχνικά κριτήρια για να οργανωθεί η εκστρατεία. Τώρα, άκουσα μια παρατήρηση, υπόθηκε με πολύ κομψό και ευγενικό τρόπο. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν μας έχει απασχολήσει. Η παρατήρηση είναι η εξής. Μήπως το μήνυμα είναι πάρα πολύ πληροφοριακό, το περιεχόμενο του μήνυματος. Μήπως το μήνυμα θα έπρεπε να είναι πιο έντονα συναισθηματικό, παρακινητικό και να περιέχει λιγότερες πληροφορίες. Απασχόλησε αυτό, να ξέρετε. Όμως η απάντηση η οποία δίνεται εδώ είναι ότι είναι σημαντικό το να παίρνει ο κάτοικος του εξωτερικού την πληροφορία. Δηλαδή, το να πάμε να κάνουμε μία, ας το πω, ενθουσιώδη πρόσκληση. Ελάτε να συμμετάσχετε όλοι στις εκλογές. Ελάτε να διαμορφώσετε με την ψήφο σας το αποτέλεσμα των εκλογών. Και να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα. Και εν συνεχεία να αντιλαμβάνονται ότι παραδείγματος χάρη δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήταν μια απογοήτευση, θα ήταν μια διπλή πίεση και θα ήταν και άκαρπο ως προς τη στόχευση που θέλουμε να κάνουμε. Άρα η επιλογή του να έχουμε ένα μήνυμα πιο τεχνικό, πιο πληροφοριακό, πιο ενημερωτικό, πιο νομικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιλογή που κάνει στην πραγματικότητα την εκστρατεία λιγότερο ενθουσιώδη ίσως από ό,τι θα θέλαμε, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι η σωστή επιλογή, γιατί το κρίσιμο είναι να μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία που κακώς πιστεύει κάποιος, αν το πιστεύει, ότι έχει στο σύνολό της μεταφερθεί. Ένα μικρό μέρος, κατά τη γνώμη μου, των κατοίκων εξωτερικού έχουν κατανοήσει τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προϋποθέσεις, τις νομικές προϋποθέσεις της συμμετοχής τους. Και αυτή η εκστρατεία θα βοηθήσει ακριβώς σε αυτό. Τώρα, λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι πλέον η πλατφόρμα έχει διαλειτουργεί με τα συστήματα που έχουμε όμως τη δυνατότητα, το διευκρινίζω, με τις αντικειμενικές και τεχνικές δυνατότητες αυτών των συστημάτων. Άρα, με τον στρατό, με τα θέματα των απολυτηρίων του στρατού λειτουργεί και εκεί έχουμε νομίζω μία πρόσβαση η οποία ανατρέχει σε πλήρη χρόνο, δηλαδή εδώ είναι πλήρως ενημερωμένη. Αυτό το έχουμε, αυτό υπάρχει. Έχουμε την διαλειτουργικότητα με τον ΕΦΚΑ, αλλά εκεί έχουμε περιορισμό χρονικό, αν θυμάμαι καλά στο 13 είναι η κυρία Βαλατσού, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε περιορισμό στο τι μπορεί να ανακτηθεί και τι όχι και έχουμε και την διαλειτουργικότητα πλέον μετά του παιδείας, επομένως, αλλά και εκεί όμως έχουμε χρονικούς περιορισμούς. Τώρα, επομένως αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έχει κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία φτιάχνουμε ακόμα και αυτό σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει και κάτι άλλο που ρωτήσατε, ποιος είναι ο χρόνος έναρξης της εκστρατείας. Είπαμε ότι θέλουμε να τελειώσουμε, να είμαστε απολύτως ok, απολύτως εντάξει με τα θέματα της πλατφόρμας, γιατί δεν έχει νόημα να τους καλέσουμε να μπουν και μετά να έχουμε πρόβλημα με την λειτουργικότητα της πλατφόρμας αυτής, να είμαστε απολύτως έτοιμοι σε αυτό. Και είπαμε επίσης να τελειώσει και το καλοκαίρι. Γιατί πολλοί εκ των κατοίκων εξωτερικού βρίσκονται τώρα εδώ. Άρα μην κάνουμε μια εκστρατεία η οποία θα στοχεύει να τους βρει στο εξωτερικό, ενώ θα είναι εδώ. Άρα πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι. Επομένως να υπολογίζεται, αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι ίσως ο χρόνος του Οκτωβρίου θα είναι ένας καλός χρόνος για να τρέξουμε, να είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε την εκστρατεία. Επομένως χρονικά κάπως έτσι πάει. Άκουσα από δύο πλευρές δύο ενδιαφέρουσες σκέψεις στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ, οι οποίες είναι παράλληλες, δεν έχουν σχέση με την εκστρατεία έτσι όπως την περιγράφουμε εδώ.
Είναι μια σκέψη που την άκουσα από τον κύριο Βολουδάκη και την άκουσα και από τον κύριο Βίτσα. Οι οποίες λένε το εξής, εντάξει, θα γίνει αυτό, αλλά πώς θα συμμετάσχουν, ο κύριος Βολουδάκης νομίζω είπε οι βουλευτές, ο κύριος Βίτσης είπε οι βουλευτές και τα κόμματα, είπε επίσης και τα προξενία. Δηλαδή, δύο λόγια, ως πολιτικό προσωπικό θα κάνουμε κάτι γι' αυτό ή ό,τι κάνει η εκστρατεία την οποία έχουμε οργανώσει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο λόγος της κυβέρνησης είναι σχετικά περιορισμένος. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς πραγματικά ευχόμαστε και θέλουμε να το οργανώσει το Κοινοβούλιο. Πολύ θα θέλαμε την ευρύτατη συμμετοχή των βουλευτών στην ενημέρωση των κατοίκων του εξωτερικού για τις δυνατότητες αυτές, αλλά σε αυτό η κυβέρνηση μία ευχή μπορεί να εκφράσει. Από εκεί και πέρα θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξουν οι σχετικές πρωτοβουλίες και εμείς όπου μπορούμε να συντονίσουμε, να υποστηρίξουμε και να συντονίσουμε, αν θέλετε, και τα προξενία μας και τις πρευτιστικές μας αρχές και τις αρχές μας που βρίσκονται στο εξωτερικό στη δράση αυτή που θα κάνουν οι βουλευτές, προφανώς θεωρείστε αυτονόητο, κύριε Πρόεδρε, και δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτό. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό από πάρα πολλές πλευρές. Λοιπόν, κλείνοντας εδώ, να πω απλώς ότι το επόμενο στάδιο είναι την Τρίτη να τελειώσουμε και με την ενημέρωση της Διακομματικής Επιτροπής. Νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος των ενημερώσεων. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι μια πολύ αναχτή, καθαρή και διαφανής διαδικασία. Ελπίζω ότι θα είναι μια διαδικασία στην οποία θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε όλοι και να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στην κατεύθυνση αυτή. Να πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα λίγο πολύ θα το κάνουν αυτό. Υπό την έννοια ότι θα προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή των κατοίκων του εξωτερικού. Έχουν κάθε όφελος σε τελευταία ανάλυση μέσα από αυτήν την εκλογική διαδικασία να το κάνουν αυτό. Τώρα, το να το κάνουν και συντονισμένα, το να το κάνουν και θεσμικά, όχι για τα κόμματα ως κόμματα, αλλά οι βουλευτές ως βουλή, νομίζω ότι θα έδινε επίσης ένα πάρα πολύ ισχυρό και θετικό μήνυμα σε αυτή την κατάσταση. Προσωπικά το εύχομαι, το υποστηρίζω και ελπίζω ότι θα αναλυθούν σχετικές πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση προφανώς θα τις υποστηρίξει στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι τις παρατηρήσεις σας η εταιρεία θα τις λάβει υπόψη. Είναι στην κατεύθυνση της βελτιώσεως έτι περαιτέρω του μηνύματος αυτού. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πριν αποχαιρετιστούμε για τις θερινές διακοπές για να συζητήσουμε το νομοσχέδιο για τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής.